Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο νότιο τομέα της Αθήνας, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστίδη. Καλή σας ημέρα και καλή αρχή και στους δύο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και είναι και γουρλής, μας κάνει καλό ποδάκι. Έπρεπε την πρώτη εκπομπή να τον καλέσουμε τον άνθρωπο, όχι μετά από τρεις εβδομάδες. Ο πρώτος μήνας είναι, είναι μήνας της νέας περίοδου. Λοιπόν, βλέπουμε πολύ Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, κύριε Χριστίδη. Υπάρχει κάποιος λόγος, δίνεται έμφαση στην Βόρεια Ελλάδα ως χαριλάο τρικούπι? Κοιτάξτε, και πληθυσμιακά νομίζω άμα το δούμε είναι μια σωστή αναλογία και για εμάς η Βόρειος Ελλάδα και ειδικά η Θεσσαλονίκη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει περάσει πολλά και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία και με τις πολύ μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτοδιοικητικό επίπεδο με την εκλογή του Στέλιου Αγγελούδη αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο να αλλάξουμε μια σελίδα. Το λέω αυτό διότι είδαμε και σκηνές βίας τις τελευταίες εβδομάδες, είδαμε μαύρες στιγμές να έρχονται στο προσκήνιο. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η Θεσσαλονίκη, δεν είναι αυτή η Κεντρική Μακεδονία, δεν είναι αυτή η Βόρειος Ελλάδα. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν φωτεινές δυνάμεις οι οποίες πάντοτε παίζουν ειδικό ρόλο στην περιοχή και από αυτή την έννοια νομίζω ότι 9 άτομα τα οποία παρτίζουν το ψηφοδέλτιο των 42 και προέρχονται από την Θεσσαλονίκη έτσι και τη Βόρειο Ελλάδα είναι 9 πολύ σοβαρές προσωπικότητες με πολλά να δώσουν στην πατρίδα μας σε πολλά και διαφορετικά πόστα. Κύριε Χριστίδη, χθες φαντάζομαι ενημερωθήκατε γιατί βλέπετε συνεχώς την επικαιρότητα. Ένας στέλεχος της Νίκης χαστούκησε τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δελικάρη. Ο λόγος ήταν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα. Εσείς βέβαια ως ΠΑΣΟΚ το καταδικάσατε. Κάτι παρόμοιο βέβαια είχε συμβεί και σε εσάς πριν περίπου 2 μήνες. Όχι χαστούκι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι κινήσεις αυτές, είναι πράξεις, είναι αντιλήψεις, επίσης είναι απολύτως καταδικαστές. Από την πρώτη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, αλλά και εγώ προσωπικά καταδικάσαμε την επίθεση στην Αγγελική Δελικάρη, όπως και σε οποιοδήποτε άλλον βουλευτή ή πολίτη μπορεί να δέχεται τέτοιου είδους επιθέσεις απλά και μόνο επειδή υπερασπίζεται τις ιδέες του. Και νομίζω ότι όσοι έχουν ρίξει δηλητήριο και μίσος σε ένα μπλέντερ δημοσιότητας το παίρνουν πίσω με πολύ μεγαλύτερο κόστος και αυτό το λέω διότι η κυρία Δελικάρη είμαι σίγουρος θα συνεχίσει το έργο της μια χαρά και θα κάνει αυτά τα οποία πιστεύει γιατί αυτό πρέπει να κάνει ένας βουλευτής. Απλά κάποιοι οι οποίοι έριξαν πάρα πολύ δηλητήριο και αναφέρομαι και στο κόμμα της Νίκης που έριξε πάρα πολύ δηλητήριο στη δημόσια σφαίρα θα έπρεπε να ανταναλογιστούν αυτά πριν φτάσουν στις διαγραφές και τις αποβολές των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών του στελεχών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το σημειώνω, διότι δεν μπορεί να ξεχάσουμε 3-4 μήνες μετά το τι έλεγαν κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή και πώς προσπάθησαν όλο αυτό να το μετατρέψουν και σε μικροκομματικό όφελός τους. Λοιπόν, έχουν περάσει 4 μήνες, η ζωή μας δεν έχει αλλάξει στο οτιδήποτε μετά από εκείνη την ψήφιση και θέλω να πω ότι τα πολύ μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, στη στέγαση, τα προβλήματα τα οποία έχουμε, τα εθνικά μας θέματα, στα οποία ο κ. Μητσοτάκης πήγαινε πριν από 2 χρόνια στο Κογκρέσο και έλεγε ότι η Τουρκία δεν θα πάρει ποτέ αεροπλάνα και τώρα βλέπουμε τι γίνεται με την Τουρκία. Λοιπόν, όλα αυτά είναι που πρέπει να συζητάμε διαρκώς και σε αυτά θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση. Σε κάθε περίπτωση, κλείνοντας, εγώ θέλω να πω ότι σε αυτά τα επεισόδια για εμάς δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Κύριε Χριστίδη, οδεύοντας προς τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, οι τόνοι ανεβαίνουν, το κλίμα πολλώνεται, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όλοι απαντούν σε όλους, όλοι ρίχνουν τα βέλη τους κατά πάντων. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η στόχευση του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής για αυτές τις ευρωεκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επαναλάβει αρκετές φορές, το είπε και σε αυτό εδώ το στούντιο την Παρασκευή που τον είχαμε καλεσμένο, ότι στόχος είναι η δεύτερη θέση. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικές για το κόμμα σας. Σας στέλνουν στην τρίτη θέση και με άλλες με μικρότερη, άλλες με μεγαλύτερη διαφορά με τον δεύτερο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Στολάκη, το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και θα δούμε πόσα
απειδια πιάνει ο σάκος για τον καθέναν από εμάς. Και αυτό το λέω διότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις να πέφτουν μέσα, έχουμε δει και δημοσκοπήσεις να πέφτουν έξω. Η άποψή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα, διότι έχει ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο, το πιο πολιτικό ψηφοδέλτιο από όλα τα υπόλοιπα. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει ανθρώπους μέσα οι οποίοι έχουν να δώσουν πολλά στην κοινωνία, έχουν να δώσουν πολλά και στην Ελλάδα, να δώσουν μάχες στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο με όρους πολιτικούς οι οποίοι δεν αμφισβητούνται, και αυτό νομίζω ότι μπορεί να το παραδεχτεί οποιοδήποτε από όποιο πολιτικό χώρο και να νικεί. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι προφανώς η μάχη των ευρωεκλογών δεν έχει να κάνει μόνο με το ελληνικό πολιτικό σύστημα, δεν έχει να κάνει με το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος και τρίτος μόνο, έχει να κάνει με το ότι το 80% των αποφάσεων που έρχονται και υλοποιούνται στην Ελλάδα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Επομένως είναι σημαντικό την ομάδα που θα στείλουμε εκεί να την προσέξουμε και να την σεβαστούμε με την ψήφο μας. Και σε αυτό, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ ανήκει στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωκοινοβουλευτική ομάδα, αυτή των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σε αυτήν την οποία οφείλουμε όλα όσα έχουμε σήμερα για το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πολλά συμπεράσματα βγαίνουν από τον τρόπο με τον οποίο πορεύονται τα πολιτικά κόμματα τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε στο στούντιο το δικό σας μια σειρά πολύ σημαντικών απαντήσεων για τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται και θα πορευτεί και ο ίδιος και η παράταξη μέχρι τις ευρωεκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί και για εμάς έναν δρόμο συνέπειας και ευθύνης. Όταν όμως η συζήτηση αναλώνεται σε εσωτερικά ζητήματα και ο στόχος είναι το ποια ατάκα θα μείνει, κύριε Χριστίδη, το πώς θα απαντήσει για παράδειγμα η κυβέρνηση στα βέλη της αντιπολίτευσης, πώς θα ανταπαντήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, μήπως χάνουμε και το πραγματικό νόημα του διακυβεύματος των ευρωεκλογών, αυτό που μας εξηγήσατε νωρίτερα για το ότι εκεί λαμβάνονται το 80% των αποφάσεων. Ναι, και γι' αυτό, κύριε Στολάκη, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο να έχουμε και πολύ μεγάλη αποχή. Θέλω να σας πω ότι στις περιοδίες που κάνω και στην Νότια Αθήνα και στην Αττική συνολικά και στην υπόλοιπη χώρα, καταλαβαίνω ότι βγαίνοντας έξω από τα κομματικά γραφεία ή τις συναντήσεις με κομματικά στελέχη, υπάρχει εκεί έξω ο κόσμος ο οποίος αγωνίζεται να τα καταφέρει και νιώθει ότι το πολιτικό σύστημα ασχολείται μόνο αυτοαναφορικά το ένα κόμμα με το άλλο. Αυτή είναι η αποτυχία του πολιτικού συστήματος τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι συγκρούσεις οι οποίες παράγονται και αναπαράγονται μέσα από τα media και τα social media, και στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο μένει είναι η απογοήτευση ότι δεν μπορεί να αλλάξει καθόλου η ζωή των πολιτών. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο πρέπει να αλλάξουμε, και επειδή οι ευρωεκλογές, ξέρετε, δεν διακυβεύουν. Να το πω διαφορετικά, στις ευρωεκλογές δεν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας. Θέλω να πω κάτι προς όλους όσους μας ακούν. Ό,τι και να γίνει, την επόμενη μέρα της 9ης Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία θα έχει 158 βουλευτές. Η κυβέρνηση θα συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της έτσι όπως την κάνει τώρα. Αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι ποιος θα είναι ο άλλος δρόμος. Αν θα είναι ένας δρόμος με μια συντηρητική Ευρώπη η οποία δεν σέβεται τις ανάγκες των πολλών αλλά τις εξυπηρετήσεις των λίγων, και αν θα έχουμε μια πολιτική δύναμη η οποία εδώ θα δουλέψει για καλύτερες μέρες για την Ελλάδα. Αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ, αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, και γι' αυτό δουλεύουμε. Κύριε Χριστίδη, εκτός από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ που έχετε να τις επικοινωνήσετε με τον κόσμο και να τους πείσετε, σίγουρα πρέπει να πείσετε τον κόσμο, όπως και όλα τα στελέχη των άλλων κομμάτων, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Πολλοί εκφράζουν το φόβο ότι η αποχή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εσείς είστε ένας πολύ νέος άνθρωπος που από πολύ μικρή ηλικία ασχολείστε με την πολιτική. Πώς λοιπόν θα κάνετε τους συνομιλικούς σας? Είστε περίπου στα 40, αν μου επιτρέπετε να 41, το πω στον αέρα. Πρόσφατα έχει γενέθλια. Είχατε και πρόσφατα γενέθλια, σωστά, χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, κάποιοι αρκούνται να κάθονται στον καναπέ τους και να κάνουν την κριτική. Σε αυτούς τι έχετε να πείτε? Υπάρχει αυτό στην ατζέντα σας, στις επαφές που έχετε με τον κόσμο? Φυσικά, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και μέσα από την ευκαιρία την οποία μου δίνετε εσείς στη συχνότητά σας να πω ότι μέχρι τις 29 Απριλίου, σε μια εβδομάδα από σήμερα, μπορεί κάποιος να εγγραφεί.